10 το πρωί. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου για πάνω από 100 χρόνια νοικοκυριά συναντιόνται για να γεμίσουν τα καλάθια τους, λανιώδη μικροπολιτές για να πουλήσουν την πραμάτια τους, αλλά και μερικοί ξενύχτητες για ένα ζεστό πιάτο πατσά. Ένα μέρος όπου τα ψώνια συνδυάζονται με γιορτινά τραπέζια και γλέντια. Πού αλλού, καλώς ήρθατε στη Βαρβάκια Αγορά. Βρισκόμαστε μέσα στην κεντρική αγορά Αθηνών, εδώ με τον Φίλτατο τον Σταύρακα. Καπετάνιος προγραμματιστής ή προγραμματιστής καπετάνιος? Θα κάνω ένα και συμφέρον. Έχουμε έρθει για έναν απλό λόγο. Τόσο νωρίς, γεια σας, καλημέρα. Έχουμε έρθει για να φάμε έναν παραδοσιακό πατσά 10 η ώρα το πρωί. Όπως θα το τρώγαμε, αν είχαμε ζωή και ξενυχτούσαμε. Όχι, όχι, περίμενε. 10 η ώρα το πρωί ήρθαμε. Ναι. Τώρα έχει πάει 11.30-12 βαρά. Ακριβώς. Εντάξει. 11.30 ώρα λοιπόν. Μπράβο. Μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία το χαμό, πάμε να βρούμε το μαγαζάκι που μου έχει προτείνει ο Φίλτατος για να πάμε τον καλύτερο πατσά της Αθήνας. Ωραία, ωραία, ωραία. Για πάμε, για πάμε. Πρώτες εντυπώσεις, Μπίλη, για πες μου. Πρώτες εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα είμαστε στην καρδιά της αγοράς, έτσι. Σωστός. Βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό είναι μαγειρίο, λέγεται Ήπη. Θέλω να δω λίγα λόγια για αυτό το μαγαζί. Είναι ένα μικρό, οικογενειακό, μασαμουκάδικο, πατσατσίδικο, όπως το ξέρουμε. Γεμάτο εικόνες παντού. Η ώρα είναι 12. Ο κόσμος είναι ήδη εδώ, είναι σχεδόν γεμάτο. Από μία έρευνα που έκανα, το μαγαζί έχει λίγο πολύ τα πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι, έχει μοσχάρι, βραστό, γίδα, βραστή, μαγειρίτσα, ψαρόσουμα, ό,τι θέλεις. Εδώ ο πατσάς έχει τη θέση που του αξίζει. Δεν γίνεται τραπέζι που θα φας πατσά χωρίς να έχει σίγουρα μπούκοβο για μερακλίδες. Και εννοείται, όπως πηγαίνετε σε κάποιες ταβέρνες και βλέπετε λάδι, ξύδι και τέτοια, εδώ πέρα έχουμε σκόρδο στούπι, ξύδι, σκόρδο και λαδάκι ή ξυδάκι. Αυτό είναι ξύδι. Πάτσα, εσύ ξέρεις, εσύ έχεις πάει. Δύο παιδιά θα πάω. Λοιπόν, Σταύρακα, πες μας λίγα λόγια για εσύ για το μαγαζί. Έχω έρθει αρκετές φορές στο παρελθόν. Έρχομαι αρκετά χρόνια, δηλαδή παίζει πρώτη φορά που είχα έρθει να ήμουν, ξέρω εγώ, 15-16. Και από τότε παραμένω πιστός, ας πούμε. Δεν το αλλάζω με καμία σούπα. Πατσά, τι προτιμάς, το μαχάκι, πόδι ή ανάμεικτο? Ανάμεικτο, φιλέ. Ανάμεικτο είναι το καλύτερο. Σκορδάκι. Σκορδάκι, ξυδάκι, χωρίς αυτό πατσά δεν τρως, έτσι. Ήρθε. Ήρθε το πρώτο πιάτο. Θέλει αρχίδια αυτό, έτσι. Θέλει αρχίδια. Δεν έχω κάτι να πω. Θυμίζει τις εποχές που ήμουνα 16 χρονών που η μητέρα μου καθάριζε το πρωί πατσά στο νεροχύτη. Θυμάμαι τα μπούκια να τα ξυρίζει με το ξηραφάκι. Να ψιλοκόβουμε, τώρα εμείς δεν ήμασταν χασάπικο, έτσι, με ένα μαχαίρι και με το χέρι μας από πάνω να ψιλοκόβουμε τον πατσά. Η μυρωδιά είναι απίστευτη, δεν βρωμάει, όποιος λέει ότι βρωμάει δεν βρωμάει. Μπράβο, πες τα. Αυτές τις ακλαμάρες που βρωμάνε και τέτοια, εγώ δεν τα ακούω. Ποιος θα κάνει την πρώτη δοκιμή? Ανακατεύουμε. Για πες. Αναπνήσεις. Έτσι. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθετε, να φάτε. Δεν είναι καθόλου ιδιαστικό. Και η αγορά είναι ανοιχτή από τις 6.30.
από τις 10 ήδη ο κόσμος καθόταν εδώ και έτρωγε. Οι τολμηροί τρώγανε το πατσά, αλήθεια. Οι αλήθεια που είχαν μοσχαράκι. Θα δείτε και πολλούς τουρίστες οι οποίοι περνάνε, είτε βιντεοσκοπούν είτε κάθονται και τρώνε. Είναι μια εμπειρία η οποία αξίζει. Λοιπόν, καλή απόλαυση και θα έχουμε και καμιά ωραία ιστορία να πούμε μετά. Ναι, σίγουρα. Τα λέμε.